Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην ΑΕΚ αλλά και γενικά στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου ο θάνατος του μεγάλου Μίμη Παπαϊωάννου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Η σωρός του κορυφαίου ποδοσφαιριστή θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας απέναντι από το γήπεδο της ΑΕΚ. Ο μύθος της ΑΕΚ έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Και τα κεριά άναψαν στη Νέα Φιλαδέλφια για να φωτίσουν τη μεγάλη μορφή του Μίμη Παπαϊωάννου. Ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα έφυγε από τη ζωή στα 81 του, έχοντας παλέψει για χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, μεγάλος παίχτης και επαγγελματίας 100% σε μια εποχή που ήταν ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο. Ηγέτης ήταν προσωπικότητα, εκτός από πολύ μεγάλος παίχτης, ήταν και προσωπικότητα μεγάλη. Αναστενάζουν τα γκολμπος. Το ταλέντο του αστήρευτο. Ο Παϊωάννου, ωραία στο αριστερό. Γκολ, δεύτερο γκολ, τι ωραίο γκολ. Η αγάπη του για την ΑΕΚ απέραντη. Αλλά στην καρδιά του έκαιγε και η φλόγα για το τραγούδι. Το 1971 μάλιστα τραγούδισε τον ύμνο της ομάδας της καρδιάς του σε σύνθεση του Στέλιου Καζαντζίδη. Η φωνή του σήγησε, όμως το ποδοσφαιρικό αποτύπωμα του Μίμη Παπαϊωάννου, πρώτου σκόρερ όλων των εποχών της ΑΕΚ με 289 γκολ σε 566 εμφανίσεις, θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας. Όπως και η στιγμή που ο πάλεποτε συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, Μίμης Δωμάζος, συνάντησε στην ΑΕΚ το Μίμη Παπαϊωάννου. Όταν πήγα στην ΑΕΚ, έβγαλε τη φανέλα που φόραγε το 10, μου την έδωσε τη φανέλα. Γιατί φόραγα εγώ. Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν και άνθρωπος. Το ποδόσφαιρο θρηνεί. Άλλος ένας τρύλος έφυγε. Το παρελθόν ενώνεται με το παρόν για να πει αντίο στο μεγάλο Μίμη Παπαϊωάννου. Ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αποτέλεσε σημαία για την ομάδα μας και ήταν έμπνευση γενικότερα για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς από ποδοσφαιριστές είναι να αφιερώσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι από εδώ και πέρα στη μνήμη του. Η σωρός του Μίμη Παπαϊωάννου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο από τις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας απέναντι από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ συγγενείς και φίλοι θα πούν το ίστατο χέρι στο Δημοτικό Κημητήριο Μαρκοπούλου Μεσογέας.